Μεγάλη αύξηση της τουριστικής κίνησης στο Ηράκλειο αναμένουν ξεναγεί εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν, με τον κλάδο να πραγματοποιεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα επαφές με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και άλλους φορείς, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία για την υποδοχή των τουριστών. Παράδειγμα, πήγαμε στον Αρχαιολογικό Μουσείο της Μεσαράς. Όταν κατεβαίνουμε από τον καινούριο εθνικό δρόμο, δεν υπάρχει μια σήμανση που να λέει αριστερά προς Γόρτινα, προς Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είναι μια επιγραφή η οποία είναι εύκολη να μπει. Μεταξύ άλλων, η στάση και όχι η στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Στην Κρήτη TV είδα ότι είχε προτείνει και ο ίδιος να γίνει χώρος στάσης και όχι στάθμευσης. Και έχουμε ήδη ζητήσει και έχουμε έγκριση εδώ και 2 χρόνια από τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου τα λεωφορεία τα οποία θα αφήνουν τον κόσμο του Ηρακλείου να παρκάρουν στο λιμάνι, χωρίς χρέωση. Οπότε, αν το συμφωνήσει και ο καινούριος δήμαρχος, θα είναι φοβερά απλό και φοβερά εύχριστο. Ζητούμενο όλων είναι οι μετακινήσεις των τουριστών να γίνονται με ασφάλεια και προς την κατεύθυνση αυτή μπαίνουν στο μικροσκόπιο οι υποδομές, οι σημάνσεις και όχι μόνο, ενώ ιδιαίτερη μέρημνα θα πρέπει όπως τόνισαν να υπάρξει για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Θέλουμε να συζητήσουμε πώς μπορεί να γίνει η ροή των επισκεπτών με ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, κινητικά θέματα, μαμάδες με καρότσια. Παράλληλα ζητούν τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να μπει φρένο στο φαινόμενο των παράνομων ξεναγήσεων από μαϊμού ξεναγούς που δεσφημούν το νησί μας. Δεν μπορείς να είσαι ό,τι δηλώσεις, παρόλο που αυτό ισχύει στη χώρα που ζούμε, θα πρέπει κάποια στιγμή να είμαστε επαρκείς σε αυτό που κάνουμε. Δεν μπορεί επειδή κάποιος μιλάει μία ξένη γλώσσα να κάνει αντιποίηση επαγγέλματος και να παρουσιάζει μία εικόνα στους ξένους προσκεκλημένους της χώρας μας χωρίς να έχει την κατάλληλη κατάρτιση. Ότι τις γυναίκες τις κλείνουμε στο σπίτι και πλέκουν και οι άντρες κάθονται και πίνουν μόνο καφέ στα καφενεία. Και πολλά άλλα πράγματα από μαϊμού ξεναγούς. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι γυναίκες, ειδικά εδώ στην Κρήτη, πάντα ήταν και είναι και θα είναι πάντα δυναμικές. Προβληματισμός επικρατεί και σε σχέση με τη συρρήκνωση των σχολών ξεναγών και όπως σημειώνουν, δίμηνα επιμορφωτικά σεμινάρια δεν αποτελούν ολοκληρωμένη εκπαίδευση όπως συμβαίνει στις σχολές ξεναγών, οι οποίες έχουν βραβευτεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εμφανίζονται κάποιες προσπάθειες με δίμηνα σεμινάρια που οργανώνουν τα πανεπιστήμια ως επιμορφωτικά με στόχο την αδειοδότηση αρχαιολόγων, άλλων αποφύτων ΑΕΗ, προκειμένου να εξασκήσουν το επάγγελμα του ξεναγού. Δεν θεωρούμε όμως ότι ένα δίμηνο σεμινάριο μπορεί να εξισωθεί με μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση που προσφέρουν οι εξαιρετικές σχολές ξεναγών. Στο πλαίσιο τριήμερου σεμιναρίου στο Ηράκλειο, ξεναγοί είχαν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ποικίλα θέματα. Διότι στόχος και σκοπός των επαγγελματιών ξεναγών είναι η διαβίου μάθηση, είναι η διαρκής επιμόρφωση σε ποικίλα θέματα, διότι αυτό είναι το αντικείμενό μας.